Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Πάμε να ξεκινήσουμε την ενημέρωσή σας με την κεντρική πολιτική αναφορά. Με ευρεία πλειοψηφία πέρασε από τη Βουλή το αναπτυξιακό νομοσχέδιο παρά τις έντονες αντικλήσεις κυβέρνησης αξιωματικής αντιπολίτευσης κατά τη συζήτηση. Με ένα νέο πλέον πλαίσιο, υπάρχει προσδοκία αυτό να ανταποκριθεί στις ανάγκες της νέας εποχής, δίνοντας κίνητρα και μειώνοντας τη γραφειοκρατία. Βέβαια, εκείνο που κυριάρχησε ήταν άλλα ζητήματα με τους τόνους να είναι υψηλοί. Το αναπτυξιακό νομοσχέδιο με τίτλο «Επενδύω στην Ελλάδα» πέρασε από την Ολομέλεια της Βουλής. Η συζήτηση πάντως εξελίχθηκε σε υψηλούς τόνους μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Η εποχή που πουλάγατε μαγιά στην ελληνική κοινωνία και κουνάγατε το δάχτυλο. Αυτή η εποχή έχει προπολού περάσει. Την τέλειωσε ο ελληνικός λαός στις 7 Ιουλίου εκλέγοντας πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη και από εδώ και μπρος θα τα ακούτε όπως σας αξίζει. Φοβάμαι όμως ότι ντρέπεται ο Πρωθυπουργός για πάρτι σας και γι' αυτό δεν βρίσκεται σήμερα στη Βουλή. Νομίζω ότι πιο πολύ από το πρωτογενές πλεώνασμα της οικονομίας σας χαρακτηρίζει ένα πρωτογενές πλεώνασμα πολιτικού θράσους και αλαζονίας. Εγώ αυτό κατάλαβα από την τοποθέτηση του κυρίου Τσίπρα. Αυτό δεν είναι, κυρίες και κύριοι βουλευτές, σχέδιο νόμου. Αυτό είναι, για να θυμηθώ έναν ωραίο τίτλο μιας ταινίας, το ωραίο μου πλυντήριο. Σε κάθε άρθρο και μία εξυπηρέτηση. Σε κάθε σελίδα και μία φωτογραφία φίλων, επιχειρηματιών, εκδοτών, δημάρχων, πολιτευτών. Το νομοσχέδιο είναι κατώτερο των περιστάσεων και των αναγκών της ελληνικής κοινωνίας. Γίν και είδωρ στους λίγους. Βασικός στόχος του σχεδίου νόμου είναι η γενική άρση μιας σειράς ελέγχων που γίνονταν από το κράτος. Αυτό είναι ένα συμφωνημένο θέατρο του παραλόγου για επικοινωνιακούς λόγους. Μένουμε εμείς σε αυτό το πλαίσιο και στην πολιτική διάσταση των πραγμάτων. Έχουμε τη χαρά απόψε να φιλοξενούμε μαζί μας τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και βουλευτή Μεσσηνίας του κόμματος, τον κύριο Αλέξη Χαρίτση. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και καλόπλε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση για μία ακόμη φορά. Τέλος η περίοδος Χαρίτος. Τέλειωσαν και αυτές οι 100 μέρες της κυβέρνησης και βλέπουμε ουσιαστικά να ανεβαίνουν και στα ύψη τόνοι. Θέλω να σας ρωτήσω λίγο γιατί. Γιατί χθες είχαμε τη συζήτηση για το αναπτυξιακό νομοσχέδιο και θα περίμενε κανείς το αναπτυξιακό νομοσχέδιο να υπάρχουν συγκλήσεις και όχι τέτοιες αποκλήσεις. Άκουσα και είπατε για ταξίδι στο παρελθόν. Δεν ακούγεται λίγο οξύμορο ένα αναπτυξιακό νομοσχέδιο να μας γυρνάει πίσω? Ακούγεται πράγματι οξύμορο, κύριε Κανελόπουλο, έχετε δίκιο. Και μακάρι να μην ήταν έτσι. Δυστυχώς όμως αυτό το οποίο διαπιστώσαμε, το συγκεκριμένο πολυνομοσχέδιο, το οποίο η κυβέρνηση παρουσίασε ως μια μεγάλη αναπτυξιακή πρωτοβουλία, δυστυχώς βλέπουμε να πηγαίνουμε πάρα πολύ πίσω. Και το τεκμηριώσαμε το γιατί θεωρούμε ότι πηγαίνουμε πάρα πολύ πίσω. Καταρχάς γιατί στα εργασιακά πέρασαν πλέον, έγινε νόμος του κράτους, μια σειρά από ρυθμίσεις οι οποίες ουσιαστικά έρουν την προστασία η οποία έχει δημιουργηθεί τα προηγούμενα χρόνια για τους εργαζόμενους απέναντι στην εργοδοτική αυθαιρεσία, μια σειρά από πολύ σημαντικές ρυθμίσεις σε σχέση με την διαιτησία, σε σχέση με τις συλλογικές συμβάσεις, οι οποίες επιτέλους είχαν αποκαταστήσει ένα ευρωπαϊκό, αν θέλετε, πλαίσιο στα εργασιακά δικαιώματα τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας και το οποίο αυτή τη στιγμή χάνεται. Είναι μια εξέλιξη η οποία θα επηρεάσει τους μισθούς και τις ζωές εκατοντάδων χιλιάδων εργαζομένων στη χώρα μας και βεβαίως πολύ σημαντικές κατά τη γνώμη μας ρυθμίσεις οι οποίες ουσιαστικά αφαιρούν κανόνες και δημιουργούν την δυνατότητα στον Υπουργό Ανάπτυξης να εκδίδει περιβαλλοντικές άδειες για πολύ μεγάλες επενδύσεις χωρίς να ακολουθείται ένα πλαίσιο προστασίας του περιβάλλοντος το οποίο κατά τη γνώμη μας είναι απαραίτητο. Και ξέρετε, ναι, εδώ το ζήτημα... Εστιάζεται στο περιβάλλον, μήπως όμως είναι άλλοι οι λόγοι που θα λέει κανείς ότι πρέπει να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για αυτές τις επενδύσεις? Είναι άλλο πράγμα, επιτρέψτε μου να σας πω, κύριε Κανελόπουλε, να συζητήσουμε για πάταξη της γραφειοκρατίας και επιτάχυνση διαδικασιών αδειοδότησης, στο οποίο μάλιστα τα τελευταία χρόνια και αυτό έρχονται διεθνείς οργανισμοί να το πιστοποιήσουν, όπως πολύ πρόσφατα η Παγκόσμια Τράπεζα, έγιναν πολύ σημαντικά βήματα. Σας υπενθυμίζω ότι με τους νόμους για την απλοποίηση διαδικασιών σύσταση και αδειοδότηση επιχειρήσεων καταφέραμε να επιταχύνουμε κατά πολύ τις διαδικασίες για να μπορέσουν να δημιουργηθούν νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις στη χώρα μας. Είναι άλλο πράγμα αυτό όμως, και είναι άλλο, και εδώ πρέπει να συζητήσουμε για το ποια ανάπτυξη θέλουμε τελικά στον τόπο μας. Είναι άλλο να μην έχουμε κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος, να μιλάμε για μια άναρχη ανάπτυξη.
ανάπτυξη και γι' αυτό ακριβώς μιλάμε για ταξίδι στο παρελθόν. Ακριβώς γιατί επιστρέφουμε σε ένα μοντέλο ανάπτυξης το οποίο ουσιαστικά ήταν αυτό το οποίο έβαλε τη χώρα στην κρίση και έβαλε την ελληνική οικονομία σε κατάσταση χρεοκοπίας. Αυτό θέλουμε να αποφύγουμε και νομίζουμε ότι τώρα που η Ελλάδα βγαίνει από την κρίση, που καταφέραμε με τις θυσίες των Ελλήνων πολιτών και την προσπάθεια της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ να αφήσουμε πίσω μας την περίοδο των μνημονίων. Τώρα που μπορούμε να σχεδιάσουμε το μέλλον με καλύτερους όρους από την τελευταία δεκαετία, αντί να κάνουμε βήματα μπροστά, αντί να προχωρήσουμε σε ένα μοντέλο ανάπτυξης βιώσιμης αλλά και δίκαιης που θα αγκαλιάζει το σύνολο της κοινωνίας, έχουμε δυστυχώς αυτές τις ρυθμίσεις από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίες μας πάνε πάρα πολύ πίσω. Εγώ θα τις αξιολογήσω λίγο. Εθνική αναπτυξιακή στρατηγική υπάρχει? Κοιτάξτε, κύριε Κανελόπουλε, το είπαμε και στη Βουλή χθες. Το γεγονός ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ εν μέσω ακόμα μνημονίου το 2018, και επιτρέψτε μου, επειδή είχα και προσωπική μπλοκή σε αυτή την υπόθεση, πήραμε την πρωτοβουλία, εκπονήσαμε επιτέλους μια εθνική αναπτυξιακή στρατηγική. Είπαμε ότι τώρα που η χώρα μας φτάνει στα τελευταία στάδια της κρίσης και πρέπει να δούμε πώς θα πάμε παρακάτω, χωρίς να επαναλάβουμε τα λάθη του παρελθόντος, έχουμε την ανάγκη αυτής της αναπτυξιακής στρατηγικής. Μια στρατηγική η οποία δεν είναι, ξέρετε, μια έκθεση ιδεών, ένα αφηρημένο κείμενο. Έχει συγκεκριμένους στόχους, συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. Προσπαθεί να ακουμπήσει τις ανάγκες αλλά και τις ιδιαιτερότητες και τις δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας. Μιλάει για τη σύνδεση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μεταξύ τους. Μιλάει για την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού. Μιλάει για την επένδυση στην έρευνα και στην καινοτομία. Μιλάει για την αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής και την στήριξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Παρουσιάζει λοιπόν ένα σχέδιο. Εμείς θα περιμέναμε από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας, η οποία έχει βεβαίως το δικαίωμα ως νεοεκλεγήσα κυβέρνηση να διαφοροποιήσει το σχέδιο, να παρουσιάσει το δικό της σχέδιο. Θα μπορούσε να είναι και αντιπαραθετικό. Δημοκρατία έχουμε και να συζητήσουμε επί διαφορετικών σχεδίων. Καμία αντίρρηση. Αντί να το δούμε αυτό όμως, βλέπουμε, αν θέλετε, μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση αποσπασματικών διατάξεων, οι οποίες δείχνουν σαν να μην έχει καταλάβει η Νέα Δημοκρατία πώς φτάσαμε στην κρίση. Σαν να μην έχουμε πάρει το μάθημά μας. Ξέρετε, αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Δεν μπορούμε να επιστρέψουμε στο παρελθόν σε αυτά τα οποία μας έβαλαν στην κρίση το 2009 και το 2010. Διάταξη είναι και το άρθρο 179, στο οποίο σταθήκατε ιδιαίτερα στην ομιλία στη Βουλή. Ανοίγει και ρεκόρ για την ιδιωτικοποίηση αυτοδιοίκησης. Σας ρωτώ γιατί έχετε. Στάθηκα ιδιαίτερα γιατί και ως Υπουργός Εσωτερικών, πρώην Υπουργός Εσωτερικών, νιώθω μια ιδιαίτερη ευθύνη απέναντι και στους ανθρώπους της αυτοδιοίκησης, στους δημάρχους σε όλη τη χώρα, αλλά βεβαίως ακόμα περισσότερο και στους εργαζόμενους στην αυτοδιοίκηση. Και επειδή τις τελευταίες μέρες είχαμε και συναντήσεις και με τους συνδικαλιστικούς φορείς των εργαζομένων της αυτοδιοίκησης, την ΠΟΕΟΤΑ, υπάρχει μια πολύ μεγάλη αναταραχή στον χώρο της αυτοδιοίκησης. Ακόμα και σε, και τολμώ να το πω αυτό, και σε αυτοδιοικητικούς οι οποίοι ανήκουν στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη λοιπόν αναστάτωση. Γιατί ουσιαστικά με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, με το περίφημο άρθρο 179, ανοίγει η κερκόπορτα για να περάσουν σε ιδιώτες πολύ βασικές λειτουργίες των Δήμων, του πρασίνου, του οδοφωτισμού και βεβαίως εκεί που είναι για τα πολλά λεφτά της καθαριότητας, με έναν τρόπο μάλιστα που δεν βάζει όρους και προϋποθέσεις καθόλου. Το προηγούμενο θεσμικό πλαίσιο του 2010 έδινε τη δυνατότητα, εφόσον υπήρχε ανάγκη δημοσίου συμφέροντος και εφόσον υπήρχε ομόφωνη απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, να προχωρήσουν σε μια τέτοια ρύθμιση για να μπει εργολάβος. Αυτή η ρύθμιση τώρα έρει οποιοδήποτε περιορισμό. Είναι λοιπόν στη διακριτική ευχέρεια του Δημάρχου να κάνει ό,τι θέλει και να ιδιωτικοποιήσει τα πάντα. Αυτό θεωρούμε ότι είναι μια εξέλιξη η οποία είναι πάρα πολύ επικίνδυνη και βεβαίως για τους εργαζόμενους στους Δήμους, που θα δημιουργήσει εργασιακή επισφάλεια, αλλά βεβαίως και για τους δημότες, καθώς θα εκτοξεύσει το κόστος αμοιβής των εργολάβων για τέτοιες κρίσιμες υπηρεσίες. Πάντως, με μια σημερινή ανάρτηση, επικροτείτε την πολιτική της κυβέρνησης που ακολουθεί το φιλόδημος ή δείχνετε την κατεύθυνση στη Νέα Δημοκρατία προς τα πούρνα? Εμείς έχουμε πει, κύριε Κανελόπουλε, ότι καταρχάς οφείλουμε απέναντι στους Έλληνες πολίτες να υπερασπιστούμε το έργο το οποίο κάναμε τα προηγούμενα χρόνια. Το πρόγραμμα Φιλόδημος ήταν μια, θεωρούμε, πολύ σημαντική επιτυχία, η οποία αναγνωρίστηκε από όλο τον αυτοδιοικητικό κόσμο. Δώσαμε τη δυνατότητα γελοποίησης σημαντικών έργων σε μια σειρά από βασικές λειτουργίες των Δήμων, από μηχανήματα και έργα διαχείρισης απορριμμάτων μέχρι παιδικές χαρές και σχολεία. Έτσι. Και βεβαίως εμείς έχουμε πει ότι δεν θα κάνουμε στήρα αντιπολίτευση, θα υπερασπιστούμε το έργο μας και όπου βλέπουμε αυτό το έργο να συνεχίζεται και να ενισχύεται, εμείς θα είμαστε εκεί να στηρίξουμε μια τέτοια προσπάθεια.
χάρηκα που είδα ότι και στην περιοχή μας τις τελευταίες ημέρες υπήρξε η ολοκλήρωση των διαδικασιών, έτσι ώστε έργα τα οποία χρηματοδοτήθηκαν από τον Φιλόδημο να παραδοθούν στους πολίτες, να παραδοθούν στους δημότες. Γιατί αυτό είναι τελικά το αποτέλεσμα και αυτό ειλικρινά μας χαροποιεί ιδιαίτερως, γιατί φαίνεται ότι η δουλειά την οποία κάναμε το προηγούμενο διάστημα πιάνει τόπο. Μπορεί να επικρίνεται η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ωστόσο η κυβέρνηση και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός εξήγηλαν το πάγωμα του ΦΠΑ στην οικοδομή. Ανάσα στην αγορά, ακούω ένα θετικό κλίμα. Σε αυτό συμφωνείτε ή και σε αυτό διαφωνείτε? Αυτό μένει να το δούμε. Επιτρέψτε μου όμως, κύριε Κανελόπουλο, να πω το εξής. Κατά τη γνώμη μας, ενώ βεβαίως μια οποιαδήποτε φορολογική ελάφρυνση είναι προς τη θετική κατεύθυνση, το γεγονός ότι οι φοροελαφρύνσεις οι οποίες έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση για το 2020 αφορούν αποκλειστικά και μόνο επιχειρήσεις και όχι τους πολίτες και όχι φυσικά πρόσωπα όπως είχε εξαγγείλει η κυβέρνηση προεκλογικά. Αλλά και βεβαίως ότι εστιάζουμε και πάλι, γι' αυτό μίλησα για ένα ταξίδι στο παρελθόν, πρέπει να κάνουμε επιτέλους μια σοβαρή συζήτηση σε αυτή τη χώρα. Εστιάζουμε και πάλι στην οικοδομή, σε ένα μοντέλο ανάπτυξης. Και μάλιστα θα δούμε πάλι και φαινόμενα αντιπαροχή στα επόμενα χρόνια εξαιτίας τέτοιων μέτρων. Σε ένα μοντέλο ανάπτυξης, το οποίο είναι και παροχημένο και χρεοκοπημένο, κατά τη γνώμη μου, νομίζω ότι θα πρέπει να μας βάλει σε μια συζήτηση να βρούμε άλλα μοντέλα, άλλους τρόπους ανάπτυξης. Η κοινωνία έχει προχωρήσει. Mm-hmm. Η οικονομία έχει άλλες ανάγκες. Δεν μπορούμε, επειδή κάποιοι ενδεχομένως δεν έχουν μπει σε μια λογική να αναζητήσουν άλλες διεξόδους, να πάμε στα παλιά, στα σίγουρα, στα δοκιμασμένα, αλλά και πλέον στα ξεπερασμένα και τα αποτυχημένα. Αυτά είναι μοντέλα του παρελθόντος. Νομίζουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές δυνατότητες και για τον κατασκευαστικό κλάδο να ενισχυθεί εκεί που οι σύγχρονες τεχνολογίες επιτρέπουν επιπλέον δραστηριότητες, σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σε χρήση νέων ψηφιακών τεχνολογιών, στην ανακαίνιση και ανακατασκευή κτηριακού αποθέματος, όχι να πάμε πάλι να ρίξουμε τσιμέντο παντού. Έτσι. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να γίνει αυτή η σοβαρή συζήτηση. Γι' αυτό μιλήσαμε για την ανάγκη υλοποίησης ενός διαφορετικού αναπτυξιακού σχεδίου που θα ξεφεύγει από τα τετριμένα. Περιμένουμε να το δούμε αυτό από την κυβέρνηση, εφόσον έχει τέτοια πρόθεση. Πάω λίγο στο προσφυγικό, γιατί έχει ενδιαφέρον. Αρχικά στην κεντρική πολιτική εικόνα, θα έρθω και μετά στην περιοχή μας και θα το συνδέσω και με το στρατόπεδο. Διαφωνείτε με τους χειρισμούς της κυβέρνησης και τι θα μπορούσε να γίνει παραπάνω, θα λέει κανείς, τη στιγμή που υπάρχουν τέτοιες ευρύτερες γεωπολιτικές εξέλιξεις? Διαφωνούμε απολύτως με την κυβέρνηση στο προσφυγικό. Είναι ένα από τα ζητήματα στα οποία νομίζω ότι είναι ξεκάθαροι οι δύο διαφορετικοί δρόμοι. Καταρχάς, νομίζω ότι η κυβέρνηση έκανε ένα τεράστιο πολιτικό σφάλμα, υποτιμώντας αρχικά την έκταση του ζητήματος, του προσφυγικού. Είναι, κατά τη γνώμη μου, ολέθριο το σφάλμα αυτό της κυβέρνησης, το οποίο σηματοδοτήθηκε αρχικά με την κατάργηση του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής. Έδειξε η κυβέρνηση από την πρώτη μέρα ότι το θέμα αυτό το αφήνει στην άκρη, ότι το υποτιμά, ότι δεν θεωρεί ότι είναι μείζον και τελικά τώρα το πληρώνει αυτό. Και βεβαίως έχουμε μια κυβέρνηση η οποία επένδυσε ως αντιπολίτευση όλα τα προηγούμενα χρόνια σε μια ρητορία ότι για όλα αυτά ο ΣΥΡΙΖΑ, η πολιτική των ανοιχτών θυρών, ότι δεν φυλάσσονται καλά τα σύνορα κλπ. Και βλέπει τώρα η κυβέρνηση τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής. Βλέπει ότι αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει πολύ μεγάλες ροές, για τις οποίες βεβαίως δεν ευθύνεται το ελληνικό κράτος, ούτε η σημερινή κυβέρνηση, για να είμαστε ειλικρινείς, έτσι. Συνδέονται με αυτό το οποίο είπατε πριν, με ευρύτερες γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή μας, αυτό που το οποίο εμείς λέγαμε πάντα, ότι το ζήτημα αυτό ως τέτοιο πρέπει να αντιμετωπιστεί και άρα πρέπει να πιεστεί και η Ευρώπη να αναλάβει τις ευθύνες της. Δεν μπορεί η Ελλάδα να αντιμετωπίζει και να επομίζεται αυτό το ζήτημα για χάρη όλης της Ευρώπης και κάποιοι εταίροι μας να λειτουργούν à la carte, να χρησιμοποιούν την Ευρώπη όποτε τους βολεύει για να παίρνουν χρηματοδοτήσεις, αλλά στα δύσκολα και στα σύνθετα προβλήματα να μένουν απ' έξω. Θα σας πω. Είχαν γίνει πολύ σημαντικά βήματα. Σας υπενθυμίζω ότι η συμφωνία, για να μιλάμε συγκεκριμένα, η συμφωνία ΕΕ Τουρκίας του 2016, παρότι είχε προβλήματα, καμία αντίρρηση, κατάφερε να μειώσει στο ελάχιστο τις ροές από την Τουρκία προς τη χώρα μας. Φαίνεται ότι πλέον χρειάζονται και άλλα πράγματα να γίνουν. Δεν φτάνει αυτή η συμφωνία. Θα περιμέναμε λοιπόν από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να πάει στην Ευρώπη και να διεκδικήσει, να διεθνοποιήσει το πρόβλημα. Ξέρετε τι έκανε η νέα κυβέρνηση της Ιταλίας? Μόλις ξεμπέρδεψε με τον Σαλβίνι, τον ακροδεξιό πρώην εταίρο της κυβέρνησης, ο οποίος ακολουθούσε μια ακραία πολιτική στο ζήτημα, συγκάλεσε μια σύνοδο
των εμπλεκόμενων χωρών και πέτυχε αμέσως ένα πρόγραμμα relocation μέσα 48 ώρες από όταν εκλέχθηκε η νέα κυβέρνηση της Ιταλίας. Δεν είδαμε κάτι αντίστοιχο από την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. Εκεί λοιπόν εμείς εστιάζουμε το πρόβλημα και βεβαίως, επιτρέψτε μου να το πω αυτό, μιας και συζητάμε για το προσφυγικό, είδαμε τις τελευταίες μέρες και αντιδράσεις σε τοπικές κοινωνίες όπου μεταφέρθηκαν πρόσφυγες από τα νησιά και βεβαίως εμείς θα πούμε έστω και πολύ αργά, καλώς μεταφέρθηκαν. Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Κατάλαβε η κυβέρνηση ότι πρέπει να αποσυμφορήσει τα νησιά. Αυτό που δεν έκανε όλο το καλοκαίρι, ξεκινάει να το κάνει τώρα. Τι συναντάει όμως τώρα μπροστά της? Συναντάει αντιδράσεις τοπικών κοινωνιών, συναντάει αντιδράσεις δικών της δημάρχων, οι οποίοι όλο το προηγούμενο διάστημα, όλα τα προηγούμενα χρόνια επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, είχαν σηκώσει το αντιπροσφυγικό λάβαρο. Χωρί υποδοχής πρέπει να ανοίξουν. Αυτά τα βρίσκει μπροστά της πλέον η κυβέρνηση. Και γι' αυτό εμείς βγήκαμε και είπαμε ότι δυστυχώς αυτά τα οποία έσπηρε τώρα τα θερίζει η κυβέρνηση στο προσφυγικό. Εμείς λοιπόν λέμε ότι πρέπει να υπάρξει αποσυμφόρηση των νησιών, πρέπει βεβαίως να υπάρξει πίεση από την Ευρώπη για να μειωθούν οι προσφυγικές ροές και πρέπει οι άνθρωποι αυτοί να μεταφερθούν σε ανοιχτούς χώρους φιλοξενίας και στην υπηρετική Ελλάδα. Δεν μπορούν μόνο τους τα νησιά να υπομισθούν όλο αυτό το πρόβλημα. Και στην υπηρετική Ελλάδα χώρους ανθρώπινης φιλοξενίας και βεβαίως αυτό να συνδεθεί με προγράμματα relocation, με προγράμματα επιστροφών και με διαδικασίες επιτάχυνσης όλων αυτών των προγραμμάτων. Επειδή μιλάμε για χώρους υποδοχής, πέρα από αυτά που ακούγονται για ξενοδοχεία ή οτιδήποτε άλλο, για σπίτια κτλ., χώροι υποδοχής αυτά μπορεί να γίνουν και σε στρατόπεδα. Αυτά επιτρέψτε μου, θα έρθω και στο στρατόπεδο, καταλαβαίνω πώς το συνδέεται με το τοπικό. Επιτρέψτε μου να σας πω το εξής. Αυτά δεν ακούγονται απλώς. Ξέρετε, το προηγούμενο διάστημα, από το 2018 και το πρώτο εξάμεινο του 2019, επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, 30.000 άνθρωποι μεταφέρθηκαν από τα νησιά σε χώρους όπως αυτοί τους οποίους αναφέρεται τώρα. Και δεν δημιουργήθηκε πρόβλημα. Σε ξενοδοχεία, σε διαμερίσματα, υπήρχαν προγράμματα της ΥΠΑ, της αρμοσίας του ΟΗΕ, αξιοποιήσαμε τα κονδύλια για να μεταφερθούν αυτοί οι άνθρωποι και αυτοί να ζήσουν σε ανθρώπινες συνθήκες για όσο βρίσκονται στη χώρα, αλλά και τα νησιά να αποσυμφορηθούν και να μειωθεί ο φόρτος. Αυτό είναι το πρόγραμμα το οποίο πρέπει να ακολουθήσει η κυβέρνηση σήμερα. Τώρα έρχομαι και στο προκείμενο, γιατί καταλαβαίνω ότι το συνδέεται και με την, περιοχή μας. Κοιτάξτε, εγώ ως όφυλα και ως βουλευτής Μεσσηνίας, αλλά και επειδή είναι ένα θέμα το οποίο αντιλαμβάνομαι και πολύ σωστά κατά τη γνώμη μου απασχολεί την τοπική κοινωνία, εγώ κατέθεσα μια ερώτηση στον αρμόδιο Υπουργό Εθνικής Άμυνας για το ζήτημα του στρατοπέδου. Ομολογώ ότι η απάντηση την οποία έλαβα, και μάλιστα από ό,τι διαπίστωσα, ήταν μια απάντηση πανομοιότυπη με αυτή που έλαβαν και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι προχώρησαν σε αντίστοιχες ερωτήσεις, έτσι. Είναι μια απάντηση αόριστη, γενική, η οποία ουσιαστικά δεν συνιστά απάντηση. Γιατί λέει ότι το εξετάζουμε το θέμα, θα το δούμε, το παραπέμπει στο μέλλον. Φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή δεν έχει γίνει κάποιο σχεδιασμό από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για το πώς θα αξιοποιηθεί ο χώρος στρατοπέδου, εφόσον προχωρήσει το σχέδιο του 2018 για κλείσιμο του στρατοπέδου. Εμείς αυτό το οποίο λέμε, και θα επανέλθουμε και με νέα ερώτηση και στον Υπουργό, αλλά αυτό το οποίο λέμε και δημοσίως, είναι ότι κανένα σχέδιο δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς την τοπική κοινωνία. Οφείλουμε λοιπόν όλοι μαζί να συζητήσουμε ποιος είναι ο καλύτερος δυνατός τρόπος αξιοποίησης αυτής πολύ σημαντικής δημόσιας έκτασης, να δούμε ποιες είναι οι προτάσεις οι οποίες κατατίθενται. Εγώ το έχω συζητήσει και με την Δημοτική Αρχή της Καλαμάτας. Πρέπει να υπάρξουν ολοκληρωμένες προτάσεις και από τη μεριά του Δήμου της Καλαμάτας για το πώς θα αξιοποιηθεί αυτός ο χώρος. Σε κάθε περίπτωση, εμείς είμαστε εδώ να συζητήσουμε και να συμφωνήσουμε για το ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος εποφελία της τοπικής κοινωνίας. Δεν μπορεί να έρθει μια λύση από τα πάνω, η οποία θα αγνοεί τη βούληση της τοπικής κοινωνίας. Κατανοητό. Έρχομαι όμως στην υπόθεση που έχει να κάνει με τις υποδομές. Και τις υποδομές έχετε χειριστεί ιδιαίτερα και ως υπουργός. Είχατε πρόσφατα και μία συνάντηση με τον κύριο Καραμαλή. Το Καλαμάτα, ριζόμενο σπήλος, μεθώνει κατά κύριο λόγο στο πεδίο της συζήτησης. Και το αεροδρόμιο. Ναι, θα σας πω. Λοιπόν, αν τελικά κλειδώνει η Πάνο Χάραξη, να το πούμε πολύ απλά. Η Χάραξη με τις βελτιώσεις και όλα τα υπόλοιπα που παρουσιάστηκε επί ημερών ΣΥΡΙΖΑ, ή πάμε στην παραλιακή. Άκουσα και χθες ο κύριος Νίκας είπε ότι εμείς λέμε το σωστό, από την άλλη δεν είμαστε και αντίθετοι στην όποια προοπτική. Εγώ καταρχάς λέω ότι όλες οι απόψεις είναι σεβαστές. Και είπαμε πριν ότι θα ασκήσουμε δρυμή αντιπολίτευση στην κυβέρνηση σε ζητήματα τα οποία θεωρούμε ότι η κυβέρνηση κάνει τεράστια λάθη και υπονομεύει την πορεία της ελληνικής οικονομίας, όπως είναι το ζήτημα του αναπτυξιακού νομοσχεδίου που συζητήσαμε νωρίτερα. Όμως,
σε ζητήματα όπως αυτό νομίζω δεν χωρούν μικροκομματικές αντιπαραθέσεις. Πρέπει να δούμε τα δεδομένα, να τα βάλουμε κάτω και επειδή εγώ το έχουμε ξανασυζητήσει νομίζω και μαζί, θέλω να είμαι δίκαιος με τους πολιτικούς μου αντιπάλους. Η συζήτηση την οποία έκανα με τον αρμόδιο υπουργό προχθές με τον κύριο Καραμαλή ήταν μια πολύ παραγωγική συζήτηση. Και πρέπει να πω ότι υπήρχε και μια συναντήληψη για το πώς πρέπει να προχωρήσουμε. Εγώ αυτό το οποίο λέω είναι πάρα πολύ απλό κατά τη γνώμη μου. Δεν μπορούμε όλοι να είμαστε ειδικοί στα πάντα. Αν και μηχανικός, θεωρώ ότι πρέπει να εμπιστευτούμε σε τέτοια ζητήματα τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου, οι οποίες έχουν την εμπειρία, έχουν την τεχνογνωσία, έχουν αποδείξει σε μια σειρά από έργα ότι μπορούν να τα απεξέλθουν, έτσι, και σε πιο δύσκολα και πιο σύνθετα ακόμα έργα από αυτό. Λέω λοιπόν ότι πρέπει να πάμε με την εισήγηση του Υπουργείου. Ο Υπουργός συμφώνησε μαζί μου. Συμφώνησε επίσης μαζί μου ότι έγινε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια τα τελευταία χρόνια και αυτό ειλικρινά και το είπα και σε μια δήλωσή μου. Με χαροποίησε. Γιατί όπως και εγώ θέλω να είμαι δίκαιος προς τους πολιτικούς μου αντιπάλους, περιμένω και από αυτούς να είναι δίκαιοι και απέναντί μας. Ότι έγινε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια λοιπόν τα τελευταία χρόνια, ότι το έργο ενώ ήταν στο σημείο 0, προχώρησε πάρα πολύ και αδειοδοτικά και μελετητικά και χρηματοδοτικά. Εγώ παρεμπιπτόντως ανέλαβα απέναντι και στον Υπουργό να επικοινωνήσω εκ νέου με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για να διασφαλίσουμε ότι η συμφωνία που είχαμε κάνει τότε ισχύει και σήμερα για να προχωρήσουμε στη χρηματοδότηση, στο δημόσιο σκέλος της χρηματοδότησης του έργου. Συμφωνήσαμε λοιπόν ότι δεν μπορούμε να μπούμε σε μια ατέρμονη διαδικασία συζήτησης η οποία θα μας οδηγήσει μετά από 3, 5, 10 χρόνια πάλι να συζητάμε για αυτό το έργο στο σημείο 0. Είμαστε εδώ που είμαστε, έχει γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, έχουμε προχωρήσει. Ο Υπουργός δεσμεύθηκε ότι πολύ σύντομα θα μας παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για το πώς προχωράμε από εδώ και πέρα. Βλέπω όμως, και σας λέω και πάλι, θέλω να είμαστε ειλικρινείς και δίκαιοι για τέτοια ζητήματα, να μην τα βάζουμε σε σκοπιμότητες άλλου τύπου. Βλέπω ότι υπάρχει βούληση να προχωρήσει το έργο. Εγώ του είπα και το λέω και δημοσίως ότι θα σταθώ δίπλα στο Υπουργείο εφόσον βλέπω ότι υπάρχει πρόοδος και αυτό θα κάνουμε το επόμενο διάστημα. Νομίζω ότι είναι προς το συμφέρον όλων μας να προχωρήσει το έργο χωρίς άλλα εμπόδια, χωρίς άλλα προσκόμματα. Για το αεροδρόμιο επίσης κάναμε μια πολύ καλή συζήτηση. Φαίνεται ότι και εκεί υπάρχει μια προσέγγιση η οποία κατά τη γνώμη μου είναι η σωστή. Με την έννοια ότι το αεροδρόμιο της Καλαμάτας αναγνωρίζεται από την ηγεσία του Υπουργείου σε ένα αεροδρόμιο το οποίο, αν θέλετε, δεν μπαίνει στον κουβά των 23 περιφερειακών αεροδρομίων. Είναι ένα αεροδρόμιο το οποίο έχει γνωρίσει μια αλματώδη ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, η οποία προβλέπεται, σύμφωνα και με τις μελέτες οι οποίες υπάρχουν, να συνεχιστεί ακόμα πιο έντονα το επόμενο διάστημα. Και με αυτήν την έννοια πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτοτελώς. Αυτό είπαμε και με τον Υπουργό και θα πρέπει να αξιοποιηθεί το αεροδρόμιο της Καλαμάτας και οι επενδύσεις που θα γίνουν σε αυτό χωρίς, αν θέλετε, να γκρουπαριστεί με άλλα αεροδρόμια μικρότερης δυναμικότητας και μικρότερης προοπτικής. Άρα λοιπόν, από ό,τι άλλα καλύτερα να τα ανακοινώσει αυτά το Υπουργείο, από ό,τι φαίνεται όμως ότι υπάρχει πρόθεση να προχωρήσει στην προσπάθεια εξέβρεσης επενδυτών για να προχωρήσει αυτό το έργο. Εμείς είπαμε ότι θα παρακολουθήσουμε στενά αυτή την υπόθεση. Βεβαίως αυτό πρέπει να γίνει με όρους προστασίας του δημοσίου συμφέροντος. Όμως θεωρώ ότι το να προχωρήσει, να υπάρξει αυτή η εξέλιξη, να αναβαθμιστεί το αεροδρόμιο της Καλαμάτας είναι πολύ σημαντικό για όλη την περιοχή, για όλη την οικονομία της περιοχής και βεβαίως εμείς θα σταθούμε αρρωγή σε αυτή την προσπάθεια. Την παρουσία του κυρίου Μητσοτάκη εδώ στην πόλη της Καλαμάτας, πρωθυπουργού, πώς την είδατε, με φόντο και τα όσα σημείωσε? Ναι, προφανώς. Ο κύριος Μητσοτάκης νομίζω ήρθε στην πόλη μας και επανέλαβε λίγος πολύ αόριστες εξαγγελίες και γενικόλογα πράγματα τα οποία ενδεχομένως περιμέναμε να ακούσαμε. Δεν μας επιφύλασε νομίζω καμιά ιδιαίτερη έκπληξη. Νομίζω όμως ότι αυτό το οποίο έχει μεγαλύτερη σημασία από βαρύγδουπες εξαγγελίες, από λόγια στον αέρα τα οποία δεν έχουν και πολύ μεγάλη ουσία, είναι πώς προχωράμε στα πολύ συγκεκριμένα έργα, στις πολύ συγκεκριμένες προτεραιότητες που έχει η περιοχή μας στο επόμενο διάστημα, όπως αυτές που συζητήσαμε πριν, στρατόπεδο, δρόμος, αεροδρόμιο. Σε αυτά λοιπόν, όπου χρειάζεται, θα συγκρουστούμε, θα παρακολουθούμε και θα ελέγχουμε, αλλά και θα συνεργαστούμε
εφόσον αυτό επιτάσσει το συμφέρον της περιοχής μας, έτσι ώστε να υλοποιηθούν αυτά τα πολύ σημαντικά έργα προς όφελος τοπικής κοινωνίας. Και τελευταίο, πάντως με την επίδραση της Κώστα Ναβαρίνου, νομίζω ότι αξιολογείτε κι εσείς ότι πρόκειται για κάτι το ιδιαίτερο σε επίπεδο τοπικών επενδύσεων σε ολόκληρη την επικράτεια. Έχει γίνει, νομίζω, μια πάρα πολύ μεγάλη επένδυση για ολόκληρη την περιοχή. Εμείς βεβαίως λέμε ότι οι επενδύσεις πρέπει να έχουν ένα πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο μέσα στο οποίο κινούνται, να σέβονται την περιβαλλοντική νομοθεσία, να σέβονται την εργατική νομοθεσία, να δημιουργούν, αν θέλετε, υπεραξία στην τοπική οικονομία ευρύτερα και όχι μόνο στη συγκεκριμένη επιχείρηση. Αυτό το βλέπουμε στη συγκεκριμένη περίπτωση και αυτό νομίζω ότι είναι θετικό και χαίρομαι γιατί και επί θητείας μας στο Υπουργείο υπήρξε μια συνεργασία, έγινε μια σοβαρή δουλειά έτσι ώστε να προχωρήσουν ακόμα περισσότερες επενδύσεις στη συγκεκριμένη περιοχή. Τουριστικές επενδύσεις οι οποίες δίνουν πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα σε όλη την περιοχή μας και αυτό νομίζω ότι είναι κάτι πάρα πολύ θετικό. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή δύναμη στο έργο σας. Να είστε καλά. Πάμε να συνεχίσουμε μένοντας σε αυτό το πλαίσιο, αλλά στην πρόκταση της επιχειρηματικότητας. Η επόμενη μέρα είναι εκείνη που βρίσκεται στο επίκεντρο για τις επενδύσεις και την επίδρασή τους στις τοπικές κοινωνίες. Ο τρόπος της αλληλεπίδρασης με την επιχειρηματικότητα και τις προοπτικές που ανοίγονται αποτελούν και το σημείο αναφοράς με το ενδιαφέρον να είναι μεγάλο. Κοινή κατάληξη, η αναγκαία συνεργασία και ο συγκεκριμένος σχεδιασμός που πρέπει να κατατεθούν. Ήδη βήματα γίνονται προς την κατεύθυνση να υπάρξει αποτέλεσμα. Δεν υπάρχει άλλο πιο σημαντικό παράδειγμα από αυτό της Κώστα Ναβαρίνου που να αποδεικνύει την επίδραση των επενδύσεων στις τοπικές κοινωνίες. Και αποτελεί τιμή προφανώς και για τον επιχειρηματικό κόσμο και για τον επιμελητηριακό θεσμό, ότι παραβρέθηκε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός για να δώσει και να περάσει το μήνυμα ότι οι μεγάλες επενδύσεις έχουν πολλαπλασιαστικά ωφέλη. Αυτό θέλαμε να δείξουμε, θεωρώ ότι αναδείχθηκε. Η εκδήλωση του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας που πρόσφατα πραγματοποιήθηκε στην Καλαμάτα παρουσία του Πρωθυπουργού έβγαλε πολλαπλά μηνύματα. Και αυτά κυρίαρχα έχουν να κάνουν με την επόμενη μέρα. Ήταν μια συζήτηση που είχαμε πώς πλέον θα φύγουν τα επιμελητήρια από τη θέση στην οποία είχαν βρεθεί λόγω κυρίως και της οικονομικής κρίσης. Και διαχειριστική ήταν περισσότερο η θέση τους. Ακριβώς. Και θα γίνουν πρωταγωνιστές, θα έχουν παρεμβατικότητα και θα προσφέρουν μια σοβαρή διέξοδο και πληροφόρηση στους επιχειρηματίες. Τα ζητήματα της ανάπτυξης επιχειρηματικότητας των υποδομών, των προθέσεων αλλά και των κινήσεων και των ενεργειών βρέθηκαν στο επίκεντρο της εκπομπής Διάλογοι. Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε φιλικότητα προς τους επενδυτές. Υπάρχει τεράστιο γραφειοκρατικό πρόβλημα, υπάρχουν προβλήματα στην απονομή δικαιοσύνης, υπάρχουν προβλήματα στο φορολογικό, στις τράπεζες, ένα σωρό ζητήματα και με αποτέλεσμα να μην είναι καθόλου φιλική η χώρα μας προς τις επενδύσεις. Το κυρίαρχο μήνυμα έχει να κάνει με τις συνέργειες και την συνεργασία. Την επόμενη μέρα, αν δεν πάμε όλοι μαζί στοχευμένα με συγκεκριμένη ατζέντα και θεματολογία και συγκεκριμένους ρόλους, δεν θα καταφέρουμε να επιτύχουμε την ανάπτυξη που θέλουμε όλοι να φέρουμε στον τόπο μας. Κάθε χώρος, όπως και η αυτοδιοίκηση, βάζει μπροστά μια σειρά από ενέργειες που δύναται να δημιουργήσουν το δικό τους πεδίο προκειμένου να αναπτυχθούν επιχειρηματικές και όχι μόνο προτάσεις. Ετοιμαζόμαστε τώρα να επεκτείνουμε πολεοδομικά την πόλη. Το ασπρόχωμα, η υπολοδόμηση ασπροχώματος είναι στα τελειώματα. Η Κηπούπολη περιμένουμε από ώρα σε ώρα την έγκρισή της για να αρχίσει η καταχώρηση στο κτηματολόγιο. Η Ανατολική Παραλία, τα πυκνοδομημένα της Ανατολικής Παραλίας καταχωρούνται στο κτηματολόγιο. Και βέβαια απομένει η Βέργα, μια υπογραφή από το Υπουργείο για να τελειώσει και η Βέργα. Και η Μαντίνια μένει λίγο πιο πίσω γιατί έχει πολύ περισσότερα ζητήματα να επιλύσει. Η Κρίδης λοιπόν είναι ο στόχος μας. Η πολεοδόμηση και η διάνοιξη μάλλον της Κρίδης για να καταλάβει ο κόσμος και η πολεοδόμηση της περιοχής Ένθεν και Κίθεν είναι στους στόχους μας. Οι επιχειρηματίες από την πλευρά τους κάνουν ό,τι είναι δυνατόν με νέες καινοτόμες ιδέες. Έχουν πολύ μεγάλο ρίσκο. Δεν είναι εύκολο να είναι βιώσιμα. Όταν μια τέτοια επιχείρηση ξεκινάει σε μια μικρή τοπική κοινωνία, γιατί ίσως ακόμα οι κάτοικοι να μην είναι έτοιμοι να την δεχθούν ή να μην υπάρχει έτοιμο κοινό. Και δεν μιλάμε για το κομμάτι των εκδηλώσεων, γιατί όπως γνωρίζετε ο χώρος δέχεται εκδηλώσεις πολιτιστικές, κοινωνικές, αλλά ο βασικός λόγος που φτιάχτηκε αυτός ο χώρος είναι για να μπορεί να φιλοξενεί επιχειρήσεις, startup επιχειρήσεις, στις οποίες και να καθοδηγεί, να φτάνει μέχρι και τη χρηματοδότηση. Έχουν σαν σκοπό το να δώσουν στην τοπική κοινωνία ένα άλλο στίγμα, ένα άλλο βήμα, μπορούν να αφορούν όλων των ειδών τα επαγγέλματα. Και στην Ευρώπη ανθεί η κοινωνική επιχειρηματικότητα. Στην Ελλάδα, δυστυχώς, είναι ακόμα σε πρώιμο στάδιο.
Το πεδίο που ανοίγεται είναι πάρα πολύ μεγάλο. Μέχρι τώρα δεν έχουμε καταφέρει ωστόσο να αξιοποιήσουμε τους πόρους εκείνους που διατίθενται. Στην καινοτομία είμαστε τελευταίοι. Δεν είμαστε μόνο στην καινοτομία, κύριε Κανελόπουλε. Στον άξονα 1 για την επιχειρηματικότητα, η απορρόφηση που είχαμε μέχρι σήμερα είναι 500.000 ευρώ σε όλη την περιφέρεια Πελοποννήσου, στο ΕΣΠΑ. Για την επιχειρηματικότητα, επαναλαμβάνω. Το 1,3 του προϋπολογισμού. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Με την κατάφαση των μαρτύρων και με επώνυμες καταγγελίες, ολοκληρώθηκε μια σελίδα στη δίκη για την φωτιά στο κλαμπ Please Don't Tell στο παρελθόν. Αρκετά αυτά που αναφέρθηκαν σε μια υπόθεση που θα συνεχιστεί στις δικαστικές αίθουσες 25 Νοεμβρίου με την προβολή οπτικού υλικού και την απολογία του κατηγορούμενου. Πρόταση μέρες του Ιανουαρίου του 2017 και μια φωτιά που ξεσπά στο κλαμπ Please Don't Tell αναστατώνει την πόλη της Καλαμάτας. Η φωτιά έσβησε με το κτίριο ρημαγμένο από τις φλόγες και με τις ζημιές πολλές. Η υπόθεση οδηγήθηκε στις δικαστικές αίθουσες, εκεί όπου εξελίσσεται τις τελευταίες ημέρες η εκδίκασή της. Σύμφωνα με τα όσα φιλοξενούνται στον τοπικό τύπο και την εφημερίδα Θάρρος, στο ρεπορτάζ της Βίκης Βετουλάκη, αναφέρεται. Τα όσα ακούστηκαν από ορισμένους μάρτυρες κατηγορίας προξένησαν ιδιαίτερη εντύπωση, αφού κατονόμασαν συγκεκριμένο άνθρωπο που υποστηρίζουν ότι εμπλέκεται και για λογαριασμό του ενήργησε ο κατηγορούμενος, ενώ έγινε αναφορά και σε έναν κηρυγμένο πόλεμο στη νύχτα της πόλης μεταξύ δύο ατόμων, αφού από παλιές συνεργάτες είναι πλέον ο ένας απέναντι στον άλλον. Ως μάρτυρες, μεταξύ άλλων, χθες κατέθεσαν ο μισθωτής του κτηρίου που λειτουργούσε το κλαμπ, οι υπενοικιαστές του και ο ελεύθερος επαγγελματίας, ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός του οποίου βρισκόταν στο κλαμπ εκείνη την περίοδο. Όπως αναφέρεται σε άλλο σημείο του ρεπορτάζ της Βίκης Βετουλάκη, ο βασικός μισθωτής του κτηρίου αλλά και οι υπενοικιαστές με βεβαιότητα κατέθεσαν ότι εκείνη την ημέρα ο γενικός του ρεύματος ήταν κλειστός, αποκλείοντας το ενδεχόμενο βραχυκυκλώματος, ενώ αναφέρθηκαν σε συγκεκριμένη πόρτα προς τον ακάλυπτο του κτηρίου, η οποία βρέθηκε να είναι ανοιχτή. Ο βασικός μισθωτής μίλησε ανοιχτά για πρώην συνεργάτη του, τονίζοντας πως έχει δεχθεί απειλές. Ο ελεύθερος επαγγελματίας, ο εξοπλισμός του οποίου μέσα στο μαγαζί καταστράφηκε πλήρως από την πυρκαγιά, τόνισε ότι η δική του ζημιά ανήλθε σε 600.000 ευρώ και αρρώστησε από αυτήν την ιστορία, ενώ είπε χαρακτηριστικά: υπάρχει ένας κηρυγμένος πόλεμος στη νύχτα της πόλης μεταξύ τους και εγώ είμαι η παράπλευρη απώλεια. Όταν τσακώνονται οι ελέφαντες, την πληρώνουν τα μυρμήγκια. Στα αναγνωστέα έγγραφα, η πυροσβεστική στην έκθεσή της κάνει λόγο για άγνωστη αιτία πυρκαγιάς και πως η αρχική αιστεία δεν μπορεί να προσδιοριστεί. Θα πρέπει να σημειωθεί πως η συνέχιση της δίκης μεταφέρεται πια για τις 25 Νοεμβρίου, οπότε και θα προβληθούν DVD από κάμερες περιοχής και θα απολογηθεί ο κατηγορούμενος. Την ανησυχία τους και τον προβληματισμό τους για το δίκτυο 5G εξέφρασαν πολίτες σε συγκέντρωση που έκαναν στο Δημαρχείο της Καλαμάτας. Αντιπροσωπεία αυτών, μάλιστα, έγινε δεκτή από τον Δήμαρχο. Μια μαρτυρία πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Καλαμάτας αναφορικά με το 5G και το πιλωτικό δίκτυο, το οποίο αναμένεται να λειτουργήσει το επόμενο διάστημα στην περιοχή. Σήμερα δηλώνουμε με τη σημερινή παρουσία μας αντίθετη στην πιλωτική εφαρμογή δικτύου 5G τεχνολογίας στην πόλη της Καλαμάτας. Θα δώσουμε και μία επιστολή στο Δήμαρχο Καλαμάτας και τη Δημοτική Αρχή προκειμένου να απαντήσει σε συγκεκριμένα ερωτήματα που θέτουμε, σε συγκεκριμένες αμφιβολίες και ανησυχίες των συμπολιτών μας. Το προϊόν της 5G τεχνολογίας, επειδή δεν είναι ακόμα ολοκληρωμένο, δεν είναι ακόμα ούτε επιστημονικά ούτε τεχνολογικά ολοκληρωμένο, αλλά αποτελεί ένα πείραμα και αντικείμενο πειράματος γινόμαστε όλοι εμείς οι συμπολίτες μας. Ο Δημάρχος Καλαμάτας, ο οποίος μίλησε στους συγκεντρωμένους, δέχτηκε και αντιπροσωπεία των πολιτών στο γραφείο του προκειμένου να τους ακούσει, με τον Θανάση Βασιλόπουλο να ξεκαθαρίζει πως θα υπάρξει αναλυτική ενημέρωση για τα όσα θα εξελιχθούν, ενώ δεν πρόκειται να γίνει κάτι χωρίς τις απαραίτητες εγκρίσεις και την διασφάλιση της υγείας των πολιτών. Δεχτήκαμε σήμερα την επίσκεψη από την ομάδα ανθρώπων οι οποίοι έχουν τις ενστάσεις τους για τη λειτουργία του 5G. Τους άκουσα προσεκτικά, τους εξήγησα ότι όπως κάναμε και πριν από 15 μέρες που δεχτήκαμε μια αντιπροσωπεία από αυτούς και μιλήσαμε με τον καθηγητή που είχε κάνει τη συγκεκριμένη ομιλία, που είχε παραθέσει τη συγκεκριμένη ομιλία, ότι ο Δήμος αυτή τη στιγμή δεν λειτουργεί με τεχνολογία 5G, ενδεχομένως να λειτουργήσει το 2020, αλλά πριν από αυτό θα πρέπει εμείς ως Δημοτική Αρχή να συγκαλέσουμε μια διευρυμένη ημερίδα, μια ημερίδα που θα είναι επιστήμονες από τα κεντρικά, από το Δημόκρητο, από την εταιρεία, από κάποιους ομιλητές που θα επιλέξουν οι ίδιοι και θα μπορέσουμε να συζητήσουμε για τις επιπτώσεις του 5G στην καθημερινότητά μας και στη ζωή μας. Προφανώς, αν υπάρχουν ζητήματα υγείας, εμείς οφείλουμε να τα αντιμετωπίσουμε και να υποστηρίξουμε τη θέση των συνδημοτών μας. Όμως, θα έλεγα, ας αφήσουμε τον χρόνο να τρέξει, ας δούμε τι θα πούνε οι ειδικοί για αυτό. Εμείς θα ακούσουμε τους ειδικούς και θα βγάλουμε τότε τα συμπεράσματά μας.
Το άσυλο κανόνα είναι και συν 2 και η εξίσωση των πτυχίων των πανεπιστημίων με τα κολέγια βρίσκονταν ανάμεσα στα αιτήματα των φοιτών, οι οποίοι πραγματοποίησαν πορεία διαμαρτυρία στο κέντρο τη Καλαμάτα. Το άσυλο κανόνας νήσιν 2 καθώς και μια σειρά ακόμα από αιτήματα των φοιτητών βρέθηκαν στο επίκεντρο με τους φοιτητικούς συλλόγους του ΤΕΙ Πελοποννήσου να προχωρούν σε διαμαρτυρία στο κέντρο της πόλης. Έπειτα από απόφαση που πάρθηκε από Γενική Συνέλευση των Σχολών ΣΤΕΓ και ΣΔΟ στο ΤΕΙ Πελοποννήσου, σήμερα πραγματοποιείται πορεία για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων μας. Οι φοιτητικοί σύλλογοι δεν θα αρκεστούν ποτέ σε μια πορεία και δεν θα πάψουν ποτέ να αγωνίζονται για τα δικαιώματα και τις διεκδικήσεις μας. Η νέα κυβέρνηση θέλει να περάσει κάποια μέτρα και είμαστε αντίθετοι σε όλα αυτά, όπως είναι το άσυλο, το νήσιν 2 και η ισοτιμία των πανεπιστημίων με τα κολλήγια. Την αντίθεσή του στο πολυνομοσχέδιο και τα όσα αυτό περιλάμβανε εξέφρασαν σε συγκέντρωση και πορεία διαμαρτυρίας τους μέλη του ΠΑΜΕ στην Καλαμάτα. Την ίδια στιγμή στη Βουλή γινόντουσαν οι διαδικασίες για την ψήφισή του. Την ώρα όπου στην Βουλή ψηφιζόταν το πολυνομοσχέδιο της κυβέρνησης με μια σειρά από νέα μέτρα να προωθούνται, σωματεία και μέλη που πρόσκειται στο ΠΑΜΕ εξέφρασαν την αντίθεσή τους, πραγματοποιώντας συγκέντρωση και πορεία διαμαρτυρίας. Ο τίτλος του νομοσχεδίου που κατατέθηκε στη Βουλή για ψήφιση είναι «Οι επενδύσεις στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις». Ο στόχος φαίνεται μέσα από την εισηγητική τους έκθεση. Να δημιουργηθούν, λέει, οι προϋποθέσεις για την παραγωγή νέου πλούτου, διευκρινίζοντας παρακάτω ότι μέσα από το νομοσχέδιο επιδιώκεται η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος για την προσέγγιση επενδύσεων. Έτσι λοιπόν έρχεται σήμερα η κυβέρνηση και δίνει γη και είδος στο μεγάλο κεφάλαιο και ενσωματώνει πολλές αξιώσεις των επιχειρηματικών ομίλων, όχι μόνο αυτές που ικανοποίησε ο ΣΥΡΙΖΑ το 32% υπέρ του ΣΕΠ, αλλά και άλλες νέες. Στο κλίμα των εορταστικών αυτών ημερών, να έρθουμε για την εθνική επέτειο του 1940. Οι μαθητές, μπολιασμένοι από τα μηνύματα της ημέρας, παρουσίασαν με δρόμενα, ποίηματα, τραγούδια και αποσπάσματα μια ξεχωριστή γιορτή μεταξύ άλλων σχολικών μονάδων και στο 4ο Γυμνάσιο της Καλαμάτας. Στα ανάματα της ιστορίας, οι μαθητές της Καλαμάτας, σε μια όχι απλά γιορτή όπως οι άλλες, αλλά μια γιορτή με περιεχόμενο, με ουσία και με πολλαπλά μηνύματα. Μηνύματα που έχουν αναφορά στους αγώνες για την ελευθερία. Το θάρρος, η δύναμη και η τόλμη στους φαντάρους μας έγιναν ήρωες με την ατσαλένια θέληση. Αυτό είναι το ιερό φανί που όταν περνάει μπροστά μας υγραίνεται τα βλέφαρα και σπαταράει η καρδιά μας. Σημαία, στο μαύρο όλεθρο που εσκόρπισε μια νύχτα, σε φλόγες ουρανόφταστες, ψηλά περιπολιτής. Το έπος του 40 βρέθηκε σήμερα στο επίκεντρο της σχολικής γιορτής που πραγματοποιήθηκε στο 4ο Γυμνάσιο της Καλαμάτας. Ζωγραφισμένο από τις αστραπές στην πόρτα μας, που την αγκαλιάζει ο θάνατος, τη νύχτα να την παραβιάσει. Κάθε κραυγή σου, μια πετριά στα τζάμια του πολεμοκάπηλου. Κάθε χειρονομία σου να γκρεμίζει την αδικία. Μπορεί να χρειαστεί να αφήσει τη μάνα σου, την αγαπημένη ή το παιδί σου. Δεν θα διστάσει. Θα παραιτηθεί τη λάμπα σου και το ψωμί σου. Ήταν μια γιορτή άρτια οργανωμένη. Με πολλά μηνύματα να βγαίνουν μέσα από ποίηματα, βίντεο, τραγούδια, αποσπάσματα, μα πάνω απ' όλα μέσα από τη συμμετοχή των παιδιών. Εσύ κι ας βλέπεις να περνάνε τα χρόνια και να σπίζουν τα μαλλιά σου, δεν θα γυρνάς, αφού όλοι και νέοι αγώνες αρχίζονται στον κόσμο. Να μπορείς απάνω από την ομοβροντιά που σε σκοτώνει. Εσύ να ακούς τα εκατομμύρια των απλών ανθρώπων. Όλα τα παιδιά έδωσαν τον καλύτερο τους σε αυτό. Η υπεύθυνη καθηγήτρια ήταν η Λίντα Ρεμπατσουλέα, ενώ η υπεύθυνη καθηγήτρια στη Διεύθυνση Χοροδίας και Ορχήστρας η Γιούλη Παπαδοπούλου.
ανέβασαν, τάφη μετακινιόντων. Κοιμάνε στα κοφτά κρυμνά, σαν Παναγία στα νεύρα. Και ήρθε στο Λοσί, μητέρα μέρα, όπου αγκάλιασε και ανήψε ολόκληρα τα περασμένα στον ανώτατο λειτουργικό σκοπό του. Θεία σα, το μεγαλείο και η δόξα σα θα μείνουν αιώνια στη μνήμη μα. Στην αρχή τη εκδήλωση ακούστηκαν τα ονόματα των αριστούχων μαθητών, τα βραβεία και η έπαινη προσωπική βελτίωση. Ακολούθησε το μήνυμα από την Υπουργό Παιδείας, το οποίο και διάβασε η Διευθύντρια της Σχολικής Μονάδας. Μας υπενθυμίζει τα επιτεύγματα του ελληνισμού. Στις παραμονές του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, της πιο μελανής ίσως σελίδας της παγκόσμιας ιστορίας, οι αντίξωες συνθήκες και οι δυσανάλογοι ισχύς προς τον κατακτητή δεν πτώησαν τον ελληνικό λαό. Αψηφώντας κάθε δυσκολία, οι Έλληνες αποφάσισαν να υψώσουν το ανάστημά τους και να αντιταχθούν στις δυνάμεις του μίσους και της βίας, υπερασπιζόμενοι την ελευθερία μας. Δεν είναι αργία, είναι ένα μεγάλο μάθημα. Δείχνει διάφορες μορφές έκφρασης μέσα από τις τέχνες και δεξιότητες των παιδιών και με την καθοδήγηση των καθηγητών τους. Μπορούν να εκφραστούν, μπορούν να μέσω του λόγου, της ποίησης, της αφήγησης, της λογοτεχνίας, μέσω της μουσικής, του ήχου και της εικόνας, παρουσιάζουν βέβαια ό,τι αφορά τη σχολική ορτή, αλλά είναι μεγάλο μάθημα. Μια ξεχωριστή γιορτή το πρωί για την επέτειο του Όχι Χαμόγελα, τραγούδια και θεατρικό από τα παιδιά του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Καλαμάτας. Ξεχωριστή η γιορτή, η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Καλαμάτας, με αφορμή τον εορτασμό για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940. Σήμερα έχουμε τη γιορτή που κάνει το σχολείο μας, με την συμμετοχή μαθητών μας και κάποιων εκπαιδευτικών που επιμελήθηκαν αυτής της εορτής, προς τιμήν των ηρώων που έπεσαν και αυτούς που πολέμησαν χωρίς να πέσουν, και άφησαν και μέλη πολλοί από αυτούς των σωμάτων τους στα βουνά της Αλβανίας για να αποκρούσουν την ύπουλη εισβολή των φασιστών και των κατόπιν των Γερμανών ναζιστών που προσπάθησαν να κυριεύσουν τον κόσμο και να επιβάλλουν το δικό τους κοινωνικο-πολιτικό σύστημα. Σήμερα, όπως και κάθε άλλο σχολείο, ξεκινάμε κι εμείς και να κάνουμε τη γιορτή μας. Τα παιδιά έχουν αρκετές μέρες τώρα ετοιμάσει ποίηματα, τραγούδια, χορούς και φυσικά η γιορτή θα έχει από το διευθυντή την απονομή της σημαίας και των βραβείων στα παιδιά της περσινής χρονιάς και φυσικά μπορείτε να καμαρώσετε τα παιδιά μας και στην παρέλαση που θα γίνει τη Δευτέρα. Εμείς σαν γονείς είμαστε πάντα δίπλα όταν γίνονται γιορτές των παιδιών στο σχολείο, γιατί βλέπουμε τα παιδιά μας να συμμετέχουν, να προοδεύουν και αυτό μας κάνει να χαιρόμαστε. Σήμερα στη γιορτή έχουν έρθει και μαθητές που έχουν τελειώσει το σχολείο και δυστυχώς το λέω με λύπη αυτό, γιατί τα παιδιά τα περισσότερα όταν τελειώνουν από εδώ δεν έχουν κάποια διέξοδο άλλη, είναι στα σπίτια τους, στα χωριά. Αυτό το λέμε χρόνια τώρα, ότι κάτι πρέπει να γίνει μετά το σχολείο, να συνεχίσουν τα παιδιά. Έχουμε κάνει ένα αίτημα, όπως γνωρίζετε κι εσείς, ακόμα δεν έχουμε απάντηση. Θα συναντηθούμε πάλι με την καινούργια Υπουργό Παιδείας για το θέμα αυτό, γιατί τα παιδιά αυτά είναι σημαντικό να συνεχίζουν την εκπαίδευσή τους, διαβίου υποστήριξη. Βέβαια, υπάρχουν και κάποια παιδιά που πηγαίνουν στους υπάρχοντες δομές που υπάρχουν εδώ, αλλά δεν είναι αρκετές οι δομές να δεχτεί όλα τα παιδιά. Θέλω να ευχαριστήσω τους εκπαιδευτικούς για την προσπάθεια που κάνουν για να κάνουν τα παιδιά μας χαρούμενα. Σε νέα από τον κόσμο στη Μεγάλη Βρετανία, για την Τρίτη έχει προγραμματιστεί η ψηφοφορία για πρόορες εκλογές.
Επιστολή στον ηγέτη των εργατικών Τζέρεμι Κόρμπιν, λέγοντας ότι θα δώσει στη Βουλή άλλη μια ευκαιρία να ψηφίσει τη συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση για τον Brexit και να ολοκληρώσει τη διαδικασία μέχρι τις 6 Νοεμβρίου. Αλλά ταυτόχρονα θα καταθέσει αίτημα για γενικές εκλογές, το οποίο αναμένεται να ψηφίσει την Τρίτη, έστειλε ο Μπόρις Τζόνσον. Σύμφωνα με τον Τζόνσον, η Ευρωπαϊκή Ένωση ενδέχεται να δώσει μια μικρή αναβολή στον Brexit μέχρι τις 15 ή τις 30 Νοεμβρίου. Σε συνέντευξη του δήλωσε ότι θα δώσει περισσότερο χρόνο και στους βουλευτές να συζητήσουν το νομοσχέδιο, μόνο εάν συμφωνήσουν στη διεξαγωγή εκλογών στις 12 Δεκεμβρίου. Είχαμε 3,5 χρόνια να το συζητήσουμε αυτό. Είμαστε πολύ λογικοί. Λέμε, εάν θέλετε περισσότερο χρόνο, μπορείτε να τον έχετε, αλλά προϋπόθεση είναι να συμφωνήσουμε ότι θα πάμε σε εθνικές εκλογές στις 12 Δεκεμβρίου. Γιατί διαφορετικά δεν πιστεύω πως οι πολίτες αυτής της χώρας θα πιστέψουν ότι θα το κάνουμε. Ακριβώς γιατί έχουν περάσει 3,5 χρόνια που αποτυγχάνουμε. Οπότε ας το κάνουμε. Ας φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι εργατικοί έχουν δηλώσει κατ' επανάληψη ότι θα στηρίξουν τις πρόορες εκλογές μόνο εφόσον βεβαιωθούν ότι ο Τζόνσον δεν θα βγάλει τη χώρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς συμφωνία. Βάλτε τη συμφωνία στο τραπέζι και πάμε σε εκλογές. Ζητάω εκλογές από τότε που έγιναν οι τελευταίες γιατί η χώρα της χρειάζεται προκειμένου να αντιμετωπίσει τα θέματα των κοινωνικών ανισοτήτων. Αλλά η συμφωνία δεν πρέπει να φύγει από το τραπέζι. Μία εβδομάδα πριν από την ημερομηνία αποχώρησης της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Βρυξέλλες φαίνεται ότι θα δώσουν την αναβολή που ζήτησε το Λονδίνο, μολονότι ο συντηρητικός πρωθυπουργός επαναλαμβάνει ότι δεν θέλει, αλλά αναγκάστηκε να τη ζητήσει. 2.000 κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, ενώ 200.000 σπίτια έμειναν χωρίς ηλεκτρικό. Η νέα πυρκαγιά στη Βόρεια Καλιφόρνια, ενισχυμένη από ισχυρούς ανέμους, κατέστρεψε περίπου 10 κατοικίες. Οι εταιρείες ηλεκτρικού έκοψαν το ρεύμα, καθώς στο παρελθόν έχει αποδειχθεί ότι μεγάλες πυρκαγιές ξεκίνησαν από ελαττωματικό τους εξοπλισμό, που υπέστη βλάβες από τους ισχυρούς ανέμους. Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, που βρίσκεται σε ανοιχτή αντιπαράθεση με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για την κλιματική αλλαγή, υποστηρίζει ότι ο σκληρός ανταγωνισμός των εταιριών ηλεκτρικού έχει οδηγήσει σε υποβάθμιση των υποδομών, που τις καθιστούν ευάλωτες στις ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες. Τις επόμενες ημέρες αναμένονται νέες διακοπές ρεύματος, καθώς ο κίνδυνος πυρκαγιών στην Καλιφόρνια παραμένει υψηλός. Delta Motors. Ένα όνομα εγγύηση στο χώρο της αυτοκίνησης. Delta Motors Δημητρούλιας. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Hyundai και Kia για τον νομό Μεσσηνίας. Επίσης, εξειδικευμένο συνεργείο Opel. Delta Motors. Νέα είσοδος Καλαμάτα. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Best. Από όλους όσους και σήμερα εργάστηκαν για την ενημέρωσή σας, καλή σας νύχτα.